Καλημέρα. Μην μου πείτε ότι μιλούσαμε μαζί τόσες μέρες στα τηλέφωνα. Μαζί. Είστε μαζί της αυτό το μήνα. Μάλιστα. Συμπαθητικό είναι. Αφήστε τα, δεν θα σας το προτείνω. Να ήταν κανένας άλλος, εντάξει, αλλά τώρα εσείς πια είστε δικοί μου άνθρωποι. Δεν μπορώ να σας δώσω σκάρτο πράγμα. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε, το σπίτι είναι καλό, αλλά έχει τρία σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, έχει θέα στην Ακρόπολη. Πω, δεν έχω ξανά το σπίτι κλεισέ πράγμα. Δεύτερον, έχει πάρκο μπροστά. Πάρκο! Καλή, πού βρέθηκε το πάρκο σε αυτή την πόλη, Λονδίνο, είμαστε? Αθηναίοι. Μεταλλαγμένο είδος ανθρώπου. Την τελευταία φορά που πήγαμε εξοχή, στις δύο μέρες τρέχαμε και κολλάγαμε τις μύτες μας στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων. Α, παπά. Και θα ξυπνάω το πρωί και δεν θα ακούω κόρνες από αυτοκίνητα. Όχι. Ούτε καμοσταυρίδια από τους οδηγούς. Δυστυχώς όχι. Και τι θα ακούω? Πουλία. Πουλία. Αποκλείεται, θα γριευτώ. Πείτε και το τρίτο ελάττωμα. Το τρίτο ελάττωμα είναι ο σπιτονοικοκύρης. Τι. Υποστήριξε Βενιζέλο στις εκλογές του Πασόκ. Αυτό είναι άνω ποταμών. Είπαμε διαστροφή, αλλά όχι και έτσι. Ήδη. Δεν το θέλω το σπίτι. Τι να έκανα, να σας το κρυβά. Να δούμε και το άλλο διαμέρισμα. Προλαβαίνετε. Ναι. Καλά, και θα τα πάρεις όλα από την αρχή. Πλάκα μας κάνεις, Ρέλη. Δεν είπα ότι θα το κάνω, είπα ότι θα ήθελα. Ναι, καλά, και εγώ θα ήθελα να πάρω το Πούλιτζερ, αλλά... Μην ανησυχείτε, κάτι θα βρεθεί. Θέλετε? Όχι, καλύτερα. Κάνατε διαιτά? Ναι. Κι εγώ. Ναι, αλλά μην αδυνατιστείτε άλλο, σας πάει αυτό το στρομπολιωδικό. Α, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ, αδύνατος, ούτε στην εκταφή μου.